Οι επιλογές δομικών υλικών παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της βιωσιμότητας. Τα φιλικά προς το περιβάλλον στοιχεία είναι εκείνα που παράγονται και χρησιμοποιούνται με τρόπους που ελαχιστοποιούν τις οικολογικές τους επιπτώσεις. Η επιλογή πιο οικολογικών υλικών αποτελεί σημαντική πτυχή της οικολογικής κατασκευής. Μπορούν να κατασκευαστούν από ανανεώσιμες πηγές, ανακυκλωμένα υλικά ή απόβλητα. Η χρήση υλικών που είναι διαθέσιμα σε τοπικό επίπεδο είναι ένας άλλος τρόπος για την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Αυτό όχι μόνο εξοικονομεί χρήματα, αλλά μειώνει επίσης την απαιτούμενη ενέργεια και την παραγόμενη ρύπανση. Τα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, που συχνά αναφέρονται ως πράσινα οικοδομικά υλικά, είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και έχουν ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τις φάσεις παραγωγής, εγκατάστασης και συντήρησης. Τα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, που συχνά αναφέρονται ως πράσινα οικοδομικά υλικά, είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και έχουν ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τις φάσεις παραγωγής, εγκατάστασης και συντήρησης. Η σημασία των βιώσιμων δομικών υλικών είναι αναμφισβήτητη, ιδίως εν όψει της αύξησης της θερμοκρασίας και των αυξανόμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η υιοθέτηση βιώσιμων κατασκευαστικών πρακτικών έχει καταστεί απαραίτητη. Τα βιώσιμα δομικά υλικά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των κατασκευαστικών έργων. Επηρεάζουν τα πάντα, από τους πόρους που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους μέχρι την ενέργεια που απαιτείται για τη μεταφορά και την εγκατάσταση. Η επιλογή βιώσιμων υλικών είναι ένας τρόπος για την ελαχιστοποίηση αυτών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη δημιουργία φιλικών προς το περιβάλλον κατασκευών. Τα παραδοσιακά υλικά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές, όπως το σκυρόδεμα και ο χάλιβας, έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Υπάρχει ένας αριθμός νέων βιώσιμων δομικών υλικών που αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται. Τα υλικά αυτά περιλαμβάνουν υλικά με βάση τη βιομάζα, τα οποία κατασκευάζονται από ανανεώσιμες πηγές, όπως το ξύλο, το άχυρο και τα γεωργικά απόβλητα. Ανακυκλωμένα υλικά τα οποία υλικά κατασκευάζονται από απόβλητα, όπως πλαστικά μπουκάλια και ελαστικά. Φυσικά υλικά, υλικά που εξάγονται από τη γη, όπως η πέτρα, ο πυλός και η άμμος. Προηγμένα υλικά, τα οποία έχουν μοναδικές ιδιότητες που τα καθιστούν κατάλληλα για χρήση σε κτίρια, όπως τα αυτοκαθαριζόμενα υλικά και τα υλικά που απορροφούν ενέργεια. Μερικά από τα πιο καινοτόμα βιώσιμα δομικά υλικά είναι μπαμπού, ανακυκλωμένο ξύλο, πυλός, φελός, μπάλες άχυρου, hempcrete. Αυτά τα νέα βιώσιμα οικοδομικά υλικά προσφέρουν πολλά πλεονεκτημάτα, όπως μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τα υλικά αυτά μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των κτηρίων με τη χρήση λιγότερης ενέργειας και πόρων. Βελτιωμένη απόδοση, τα υλικά αυτά μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση των κτηρίων όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, την αντεκτικότητα και την άνεση. Αυξημένη καινοτομία, η ανάπτυξη νέων βιώσιμων δομικών υλικών μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση της καινοτομίας στον κατασκευαστικό κλάδο. Υπάρχουν πολλοί τύποι βιώσιμων δομικών υλικών, που συχνά αναφέρονται ως πράσινα δομικά προϊόντα. Η ξυλία, η πέτρα, το μέταλλο και το χαρτί είναι υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν ως δομικά προϊόντα. Το μπαμπού, ο φελός, το άχυρο είναι μερικά παραδείγματα κατασκευαστικών προϊόντων που μπορούν να ανανεωθούν γρήγορα. Η ιεραρχία της διαχείρισης των αποβλήτων έχει ως εξής: μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, διάθεση. Η ιεραρχία των αποβλήτων αναφέρει ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τα απόβλητα είναι να τα αποτρέψουμε από το να συμβούν εξ αρχής. Αν όμως υπάρχουν ήδη απόβλητα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η απόρριψή τους είναι η χειρότερη επιλογή για το περιβάλλον. Ανταυτού, θα πρέπει να στοχεύουν στην επαναχρησιμοποίηση και στη συνέχεια στην ανακύκλωσή τους. Στόχος της ιεραρχίας διαχείρισης αποβλήτων είναι η επίτευξη βέλτιστων περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων και είναι αποδεκτή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως οδηγός για την ιεράρχηση των πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων.
Η ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων καθιερώθηκε από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος ως οδηγός για την ιεράρχηση των πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων με τις μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Απόβλητα κατασκευών είναι τα απόβλητα που παράγονται από την κατασκευή, ανακαίνιση και κατεδάφιση κτιρίων και υποδομών. Αποτελούν μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα, καθώς συμβάλλουν στη ρύπανση, στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στην εξάντληση των φυσικών πόρων. Τα απόβλητα αυτά περιλαμβάνουν υλικά όπως κυρόδεμα, ξύλο, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί. Οι δραστηριότητες στα εργοτάξια μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μόλυνση των υδάτων που επηρεάζουν αρνητικά τα τοπικά υδατορεύματα και έχουν πιθανές επιπτώσεις στην υγεία. Η διαχείριση των αποβλήτων στις κατασκευαστικές δραστηριότητες έχει προωθηθεί με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την αναγνώριση ότι τα απόβλητα από κατασκευαστικές δραστηριότητες συμβάλλουν σημαντικά στη ρύπανση του περιβάλλοντος. Διάφορες προσεγγίσεις για τη διαχείριση των κατασκευαστικών αποβλήτων έχουν αναπτυχθεί σε ερευνητικές εργασίες και σε υφιστάμενες πρακτικές. Αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν σε γενικές γραμμές σε τρεις τομείς και συγκεκριμένα: ταξινόμηση αποβλήτων, στρατηγικές διαχείρισης αποβλήτων, τεχνολογίες διάθεσης αποβλήτων.